Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Να ξεκινήσω από αυτά που ακούω εδώ και τρεις ώρες εδώ πέρα στην αίθουσα αυτή. Μίλησε το Κινάλ Πασόκ για γεωργία και εχνοτροφία, δεν ανέφερε καν το θέμα της αλληλείας, το θέμα της νοσοκομείας, το θέμα της μελισσοκομείας. Σαν αυτοί να μην μιλούνται από το πρόβλημα του ρεύματος, των λιπασμάτων, της υπερφορολόγησης, των κόκκινων δανείων, της μη ρευστότητος. Είπατε όλοι για τη διασύνδεση πρωτογενή με τριτογενή τομέα. Η πρόγονή μου ήταν στον πρωτογενή τομέα. Σήμερα δεν παράγουμε τίποτε. Προέρχομαι τώρα από τον τριτογενή τομέα, τον τομέα τουρισμού, και λέμε για διασύνδεση. Ποια διασύνδεση όταν δεν παράγουμε τίποτε? Τι μπορεί ο τουριστικός τομέας να διαφημίσει ελληνική διατροφή όταν τα αρνάκια είναι Νέας Ζηλανδίας, οι πατάτες Αιγύπτου και όλα εισαγόμενα? Η αριθμή είναι αμήλικτη. Το 1980 το 17 περίπου της 100 του ΕΠ προερχόταν από τον πρωτογενή τομέα. Το 2020 έχει πέσει κάτω από το 4%. Άρα λοιπόν, οι αριθμοί μας δείχνουν ότι και οι τρεις κυβερνήσεις που τόσα χρόνια κυβερνάνε έχουν καταστρέψει ουσιαστικά τον πρωτογενή τομέα. Να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή. Ας πάμε στα χρόνια της πανδημίας του Πασόκ. Καλαμπόκι. Παράνομες ελληνοποίησεις. Τότε ο Στάθης ο Γιώτας παραιτήθηκε από υπουργός, από μέλος Κεντρικής Επιτροπής, τα βρόντιξε και έφυγε με αυτό το θέμα. Και είμαι υπερήφανος να πω ότι ο Στάθης ο Γιώτας είναι ξάδερφός μου. Αυτά όλα, η απαξίωση του αγροτικού τομέα, έχει ως συνέπεια την εγκατάλειψη της Πέτρου, έχει ως συνέπεια τη φυγή των ανθρώπων, των Ελλήνων, από τις ορεινές και μικρές νησιωτικές περιοχές. Είναι θέμα εθνικής ασφάλειας για την Ελλάδα. Το Πασόκ, ας κλείσουμε από αυτό λοιπόν, ιστορικά που λέμε, ήταν το πρώτο που μας δέσμευσε στα μνημόνια. Ένα τεράστιο πρόβλημα διαχρονικό, το οποίο το στηρίζετε όλοι. Τα κόκκινα δάνεια, τον Ηρακλή. Όλοι λέτε για μειώσεις φόρων, αλλά κανείς σας δεν είναι τεθειμένος για τη ρήξη. Είδω η Ρόδος, είδω το πίδημα. Αυτό λέμε εμείς ως μέρα 25. Μνημόνια, δημοσιονομική φυλακή, χρηματιστήριο ενέργειας, καταστροφή, Νέα Δημοκρατία, πρόσφατα, λαϊκές αγορές, απαξίωση, μικρή παραγωγή σε αφανισμό, ελεγκτικοί μηχανισμοί ελγό, ανύπαρκτη, απαξίωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αποζημιώσεις καθυστερημένες, κουτσουρωμένες, πάντα με καθυστερήσεις. Η συγκολητική σας ουσία και των τριών, ΠΑΣΟΚ, Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, πάλι Νέα Δημοκρατία, είναι αυτά τα μνημόνια και η κοινή αγροτική πολιτική, την οποία εσείς πάντα ψηφίζετε, πάντα στηρίζετε, χωρίς να σκεφτείτε ότι η κοινή αγροτική πολιτική είναι πολύ διαφορετική για την Ελλάδα, θα έπρεπε να είναι διαφορετική για την Ελλάδα, από ό,τι για τις μεγάλες χώρες. Η κοινή αγροτική πολιτική, κύριε Υπουργέ, ξέρετε πολύ καλά, επιδοτεί εκτάσεις και ζώα. Άρα λοιπόν, δεν επιδοτεί προϊόντα, δεν επιδοτεί ποιότητα. Τι θα κάνουμε? Θα πανογράψουμε. Και θα θεωρούμε ότι οι κουτόφραγγοι τα πιστεύουν αυτά. Τα ξέρανε. Και μας την είχαν στημένη. Γι' αυτό απαξιώθηκε ο αγροτικός τομέας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά κατευθύνεται από τα λόμπι των Βρυξελών. Και κανείς δεν έθεσε βέτο στις Βρυξέλλες. Ενώ το βέτο είναι το μόνο όπλο που έχουν τα μικρά κράτη απέναντι στα μεγάλα από τη συνθήκη ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πολύ μεγάλες εταιρείες κάνουν κουμάντο, οι ολιγάρχες όπως λέμε εμείς, και όχι οι εκλεγμένες δημοκρατικά κυβερνήσεις του κάθε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποτέ δεν θέσετε βέτο. Θα διαβάσω από την Ναυτεμπορική, 2 Δεκάτου του 2021 πρόσφατα, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει χαμένη στο λαβύρινθο το lobbying. Πάνω από 30.000 λομπίστες περιφέρονται στις Βρυξέλλες, στους διαδρόμους, συνεδριάζουν αδεξένεκτα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και με διάφορους αξιωματούχους και κλεισμένο το θυρών.
ένας τεχνοκρατικός μήλος, μια ζούγκλα θεσμών που μόνο μακριά από τους πολίτες έχει στόχο να βελτιώσει τις αποφάσεις τους με μη διαφανείς διαδικασίες. Ηρίσετε λοιπόν, μαλώνεστε, τσακώνεστε και οι τρεις εδώ πέρα, αλλά είστε το ίδιο. Η Βουλγαρία, στην αρχή της κρίσεως, της πανδημίας, τον Νοέμβριο του 20, έθεσε βέτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της λέει, φώντας η Φόντερ Λάιον, αλλά οι Βουλγαροί επέμεναν ότι θα στηρίξουν πρώτα τα δικά τους προϊόντα, ότι θα καταναλώσουν πρώτα τα δικά τους παραγόμενα αγροτικά προϊόντα και ύστερα θα εισάγουν άλλα από άλλες χώρες. Εμείς ποτέ δεν θέσαμε βέτο, οι κυβερνήσεις δηλαδή. Στη Γεωργία, οι προδιαγραφές Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αγροτική παραγωγή αυξάνουν το κόστος παραγωγής και τα ελληνικά προϊόντα δεν μπορούν στο εξωτερικό και στην εσωτερική αγορά να ανταγωνιστούν τα ομοειδή τους από τρίτες χώρες που δεν έχουν τέτοιες αυστηρές προδιαγραφές. Απαξιώστε τις λαϊκές αγορές. Το Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρό βάζει τα φόπλακα στην ελληνική μελισσοκομεία. Οι ανεμογεννήτριες που αλλάζουν το μικροκλίμα, επηρεάζουν το περιβάλλον, τις βάζετε σε χερσαίο έδαφος. Εμείς πάντα τονίζαμε από την αρχή στο πρόγραμμά μας μόνο υπεράκτιες. Οι φυσικές καταστροφές είναι αποτέλεσμα της κλιματικής κρίσης. Αυτό τονίζουν πάντα ως μέρα 25. Κύριε Υπουργέ, χωρίς κλιματολόγιο, δασικούς χάρτες και σχέδια βόσκησης, δεν νοείται κοινή αγροτική πολιτική. Πάμε σε άλλο θέμα, πολύ βασικό, το θέμα της φαρμακευτικής κάναβης. Αρχή της κρίσης, τότε το επικυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ, ο Αγροτικός Σύλλογος Ιεράπετρας από την Κρήτη, πρότεινε στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ να αρχίσει καλλιέργεια φαρμακευτικής κάναβης ελεγχόμενη, με προδιαγραφές. Μια απάντηση από την κυβέρνηση, καμία. Και πρόσφατα πάλι η κυβέρνηση της Δημοκρατίας έφερε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την φαρμακευτική κάναβη, αλλά μόνο για να παράγεται, μόνο για να εξάγεται από μια, αν θυμάμαι καλά, Ισραηλινή εταιρεία. Άρα, ακόμη και αυτοί οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη τη φαρμακευτική κάναβη στην Ελλάδα, θα πρέπει να μπουν στην παραοικονομία, στη μαύρη αγορά, να φυτέψουν παράνομα δεντρίδια και να γίνεται αυτό που βλέπουμε συνέχεια. Πρόβλημα με τα αποστάγματα. Ρακί για τσίπουρο πρόσφατα. Ονομασία τους, πώς θα τα λέμε, παραδοσιακά αποστάγματα από σίκο, από καρπούζι, πώς αλλιώς. Αυτά ξεκίνησαν επί ΣΥΡΙΖΑ το 2017 με ρήτρα εμφιάλωσης, πράγμα που έδε μόνο στις οργανωμένες βιομηχανίες δικαίωμα για προϊόν γεωγραφικής ένδειξης. Περαιτέρω, να τονίσουμε ότι η εγκατάλειψη της Γεωργίας, λόγω της απαξίωσής της, ευνοεί τις δασικές πυρκαγιές. Το πρόβλημα λοιπόν είναι διτό. Από μια μεριά είναι πολύ χαμηλές τιμές των αγροτικών προϊόντων γενικά και από την άλλη είναι το πάρα πολύ ψηλό κόστος. Για την αλληλεία που δεν μίλησε κανείς. Καταστροφή των ξύλινων αλληλευτικών σκαφών που ήταν και έργα πολιτικής κληρονομιάς. Υπεραλίευση. Ανεξέλεγκτη εισβολή στις ελληνικές θάλασσες, κυρίως στο Ανατολικό Αιγαίο. 230.000 τόνοι πλαστικό κάθε χρόνο στη Μεσόγειο. Περιβαλλοντική καταστροφή. Δεν μιλάει κανείς. Έρευνες για υδροτρογονάνθρακες με υποβρύχες εκρήξεις που αφανίζουν τα κήτη και τα αλίευματα. Μας το αναδεικνύουν συνέχεια αυτό περιβαλλοντικές οργανώσεις. Καμία μέρημνα για εξάλληψη των λαγοκέφαλων που καταστρέφει τα αλίευματα όπως κάνει η Κύπρος. Περαιτέρω, κίνδυνος περιβαλλοντικής καταστροφής από το Sea Diamond που είναι βυθισμένο στην Σαντορίνη εδώ και 14 χρόνια. Κανείς δεν έχει κάνει τίποτα. Κανείς από όλους εσάς που κυβερνήσατε. Κτηνοτροφία. Νοθευμένα προϊόντα όπως η φέτα. Και παναγροψήματα στους αριθμούς, στα ζώα. Σαν σήμερα, 25 Φεβρουαρίου του 1822, καταργείται οριστικά η δουλεία στην Ελλάδα. Είναι μια ιστορική μέρα σήμερα. Όμως εμείς παραμένουμε υπόδουλοι ακόμη. Αγροτική τράπεζα είναι το έγκλημα των μνημονιακών κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας, Κινάλ και ΣΥΡΙΖΑ. Τον Ιούλιο του 2012, ένα μήνα μετά τις εκλογές και τον συμμαχισμό κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου Κουβέλη, με το χαρακτήρα του κατεπήγοντος πέρασε τα χέρια της Τράπεζας Πειραιώς στο ηγέστημα της Αγροτικής Τράπεζας. Ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά ως κυβέρνηση δεν έδωσε λύση στο πρόβλημα, αλλά αντιθέτως το επιδείνωσε. Και βέβαια έρχεται τώρα ο κ. Σταϊκούρας να λέει αποτελεί
αδιαφεσβήτητο το γεγονός ότι η επιλογή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ το 2015 να επιτρέψει την πώληση των κόκκινων δανείων των τραπεζών σε funds με μια πρόχειρη νομοθέτηση χωρίς να διασφαλίσει ειδικές κατηγορίες δανείων όπως αυτά των αγροτών της πρώην Αγροτικής Τράπεζας είναι η καταστροφή των αγροτών. Τι άλλο θέλετε? Κύριε συνάδελφε, πρέπει να κλείσετε σιγά σιγά, σας παρακαλώ. Ναι. Από χθες μέχρι σήμερα είχαμε αύξηση του ρεύματος κατά 34%. Εμείς ως Μέρα 25 θεωρούμε ότι πρέπει να έχουμε διατροφική επάρκεια στη χώρα μας, πολύ βασικό, και διεκδικούμε μαζί με τους αγρότες άμεση κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής, απορολόγητο πετρέλαιο όπως εφοπλιστές, κατάργηση του ΦΠΑ στα αγροεφόδια και τα βασικά είδη διατροφής. Αλλά όλα αυτά για να γίνουν πρέπει να έχεις την πολιτική βούληση για ρήξη. Ένα πράγμα το οποίο εσείς δεν το έχετε. Το πλαίσιο είναι αυστηρό, κύριε Υπουργέ, όπως είπατε, και περιοριστικό. Δεν πάει άλλο όμως, καταστρεφόμαστε. Δεν το βλέπετε. Και είπε και το ΣΥΡΙΖΑ, είναι δυνατόν χωρίς, λέει, πρόβατα κτηνοτρόφος να παίρνει επιδότηση? Βέβαια και είναι δυνατόν, αφού η κοινή αγροτική αυτή πολιτική το επιτρέπει. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε συνάδελφε.